τον Κώστα Σόμερ που είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο του Star. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σόμερ, ενώ το εικόνα σας είναι, ας πούμε, lifestyle, γενικά προσπαθείτε σε διάφορους τομείς και από ό,τι φαίνεται καταφέρνετε πάρα πολύ καλά. Εδώ διαβάζω ότι το βίντεο κλιπ, το τραγούδι με την Άτα Λιθάνου, είναι νούμερο ένα στο MTV. Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά. Ανέλπιστα καλά, ας πω την αλήθεια. Εμείς πέρυσι το είχαμε κάνει αυτό το τραγούδι και απλά φέτος το έκανε ένα remix ο Tom Bow, που είναι πολύ καλός παραγωγός και γνωστός, και μας το έφτασε στο νούμερο 1. Η στίχη είναι δική σας, τραγουδάτε μέσα. Τελικά τι είστε ακριβώς, είστε ηθοποιός, είστε τραγουδιστής, είστε επιχειρηματίας, τι είστε ακριβώς? Όχι, εγώ ηθοποιός. Έχουμε επιλέξει ακόμα. Ναι, το έχουμε επιλέξει. Ηθοποιός είμαι. Απλά νομίζω ότι όταν είσαι μέσα στον χώρο, δηλαδή εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ καιρό με το τραγουδί, αλλά το έκανα για μένα. Πώς, με τι τρόπο? Με αυτό το ραπ, με αυτό το είδος του τραγουδιού, τέλος πάντων, το κάναμε πιο πολύ. Βρισκόμαστε σε κάποια στούντιο, κάναμε την τρέλα μας. Πώς άλλοι πάνε για καφέ, εμείς κάναμε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, πρόπερσι, κάναμε μια πρώτη προσπάθεια και μας έτυχε ένα ωραίο τραγούδι με τον Akon, τον Girls, που ήταν πολύ δυνατό για μένα. Μας άκουσε αυτός ο άνθρωπος, ο Ρίκο Μπερνασκόνη, που είναι πολύ δυνατός. Ναι, ναι. Έγραψε τη μουσική, εσείς τους στίχους για τη Μύκονο, λέει για τη Μύκονο. Έτσι, βλέπουμε, ναι, τα πλάνα από το βίντεο κλιπ. Την Ελλάδα. Η φωνή βέβαια είναι λίγο πιο έτσι. Έχει γίνει μια εξεργασία. Όχι, απλά την μπασάρι, εσύ που λέμε. Μα να ακούσουμε λίγο. Το αφιερώνουμε πουθενά. Ναι, στην Ελλάδα. Να πάει καλά η Μύκονος και όλα τα ελληνικά νησιά για το καλοκαίρι και να οικονομήσουν όλα λεφτά. Έτσι, να πάνε καλά να οικονομήσουν. Να ζούμε καλά όλοι μας. Κύριε Σόμερ, κάνετε και επιχειρηματικά ανοίγματα. Έχετε ανοίξει μια επιχείρηση σε γνωστή Μαρίνα της Αττικής. Ναι. Που προμηθεύετε τα σκάφη και τα κότερα. Με ό,τι χρειαστούν. Με ό,τι χρειαστούν. Το πιο παράξενο που σας έχουν ζητήσει. Το πιο παράξενο. Όπως μου είπατε στο μαγειλιάζ, υπτάμενο στακό. Υπτάμενο στακό. Το έχετε βρει. Όχι, ήταν ένα τρελό παράδειγμα, ας πούμε. Αλλά εντάξει, είναι άνθρωποι με πολύ μεγάλα κότερα, με πολύ. Πολύ δυνατή οικονομική άνεση και όπως καταλαβαίνεις τα γούστα τους και τα θέλω τους καμιά φορά υπερβαίνουν τη δικιά μας λογική. Να μην τα πούμε τότε και προκαλέσουμε. Κάποια όχι. Να πούμε για το ταξίδι σας και την προσπάθειά σας στην Αμερική. Ναι, εντάξει, η Αμερική αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, στάθηκα πάρα πολύ τυχερός γιατί είχα κάνει μια εκπομπή το Extreme Summer. Ναι, αυτό να το πούμε και αυτό. Το οποίο τώρα παίχτηκε στην ελληνική τηλεόραση, ναι. Πήγε πάρα πολύ καλά από τηλεθέαση και τώρα παίζεται. Διαβάζω εδώ στην Αμερική και στην Ήμνο. Και παίζετε και σε άλλες 42 χώρες. Ναι, έχει σύνολο 42 χώρες όντως. Και τώρα από την Τρίτη που μας πέρασε, παίζετε και στην Αμερική, σε όλη την εμβέλεια της Αμερικής δηλαδή, όχι σε κάποια. Είστε γνωστός δηλαδή παγκοσμίως. Θα γνωστός δεν είμαι, απλά δεν κάνουμε. Που σας έχουμε εδώ δηλαδή, στο Star. Κάνουμε μια μικρή προσπάθεια κι εμείς. Λοιπόν, στην Αμερική θα μένατε για μόνιμα. Για μόνιμα όχι. Για μόνιμα δεν υπήρξαν ευκαιρίες. Βέβαια, πολλές και πολλές ευκαιρίες. Δεν μπορώ εγώ προσωπικά να το κάνω αυτό. Μου λείπει η Ελλάδα, μου λείπουν οι φίλοι μου, μου λείπει η οικογένειά μου. Αλλά σαφώς επαγγελματικά για να μπορείς να πεις ότι θα δοκιμάσεις κάτι, θα έπρεπε να αφιερώσεις όσο πιο πολύ χρόνο μπορείς και να είσαι εκεί. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ και το κάνω αυτό όσο πιο πολύ μπορώ. Δηλαδή να βρίσκομαι στην Αμερική όσο πιο πολύ χρόνο μπορώ να αφιερώσω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Έλληνες καλλιτέχνες που ανοίγουν τα φτερά τους για την Αμερική, ποιο είναι? Ξεκινάω κάτι πάρα πολύ βασικό που είναι να έχεις τη γλώσσα πάρα πολύ καλά, να έχεις την προφορά πολύ καλά, να μπορείς να παίξεις ρόλους εκτός από κάποιο μετανάστη, ξέρω εγώ τι, σε κάποια ταινία, να μπορείς να παίξεις και έναν Αμερικάνο. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό προτέρημα και από εκεί και πέρα να μπορείς να προσαρμοστείς στην Αμερικάνικη αγορά, να καταλάβεις ότι εκεί δεν είσαι όνομα, δεν είσαι κανένας, ξεκινάς από το μηδέν. Και να μπορείς να ξανασκάψεις. Και να μην το παίζεις φίρμα όπως εδώ με δουλέψει και όλα αυτά. Να δουλέψει. Ωραία, για να κλείσουμε σιγά σιγά, θέλω να μου πείτε πότε επιτέλους θαυμάστερες θέλουν να μάθουν πότε θα κάνετε οικογένεια. Το σκέφτεστε? Θέλετε καταρχήν. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άντρας ή δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει κάποια στιγμή να κάνει την οικογένειά του. Δεν έχουμε βρει την κατάλληλη δηλαδή. Δεν είναι αυτό. Μπορεί και να την έχουμε βρει. Απλά το θέμα είναι ότι καμιά φορά ο τρόπος ζωής που έχουμε εμείς με πολλά ταξίδια, με πολλά. Εδώ οι καπετάνοι κάνουν 5 παιδιά. Ακριβώς. Την ναυτική. Τα βλέπουν όμως. Έχουν μια οικογένεια που μετά. Δεν πότε το σκέφτεται. Εγώ θα ήθελα να μπορούσα. Εγώ όχι. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει και τώρα. Είναι άμα βρει τον άνθρωπο σου. Άμα σου κάνει το κλικ. Ωραία. Και σου δώσει την ασφάλεια ότι μπορεί να το κάνει, θα το κάνει. Σας ευχόμαστε λοιπόν πολύ σύντομα και αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.